υπογράφηκε σήμερα στη ΔΕΗ η σύμβαση έργου των δικτύων του βιολογικού καθαρισμού της Νότιας Πόλης. Πρόκειται για την πρώτη φάση του έργου που περιλαμβάνει την κατασκευή 5 αντλιοστασίων και δικτύων μεταφοράς λιμάτων. Ενώ, όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΛ, κύριος Παναγιώτης Βάλεσης, μένει να εγκριθεί η χρηματοδότηση και για το υπόλοιπο μέρος του έργου που θα περιλαμβάνει τα δίκτυα για όλα τα χωριά της Νότιας Πόλης. Σήμερα υπογράφουμε τη σύμβαση της κατασκευής έργου δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων νότιας περιοχής Δημοτικής Ενότητας Μυτιλίνης. Είναι μια μέρα χαράς μετά πολλά χρόνια για αυτό το έργο. Βέβαια είναι μισή χαρά, διότι είναι ένα τμήμα του συνολικού έργου αυτό, το οποίο περιλαμβάνει την κατασκευή 5 αντιοστασίων ακάθαρτων και τη μεταφορά των λιμάτων των οικισμών έως την εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων, όπως επίσης και την κατασκευή φρεατίου φόρτισης και υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων λιμάτων. Είναι ένα έργο το οποίο έχουμε πει και άλλη φορά, αφορά την νότια περιοχή της πόλης μας, η οποία είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη και ευελπιστούμε ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και παρακαλάμε γι' αυτό να έχουμε ευχάριστα νέα και να εγκριθεί και το άλλο σκέλος του έργου. Αυτό είναι χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, το οποίο θα περιλαμβάνει τα δίκτυα τα οποία θα ξεκινούν, περιλαμβάνουν μέσα όλα τα χωριά, Αγιά Μαρίνα, Καγιάνια, Βαριά, Νεάπολη και φτάνουν μέχρι το Κουμκό. Και τότε θα μιλάμε για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση, η οποία θα ανακουφίσει πλέον το σύνολο της πόλης μας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, όλα τα λίμματα θα πέφτουν στη θάλασσα, ο κόσμος θα, ακόμα και οικονομικά, γιατί όλοι ή έστω κάποιοι αναγκάζονται να πληρώνουν τώρα βόθρους. Τέλος πάντων, θα είναι ένα ουσιαστικό έργο που θα ολοκληρωθεί. Σήμερα λοιπόν, με τον κύριο Ευστράτιο Παλαιολόγο, εκπρόσωπο της εταιρείας Πράξης ΑΕ, θα υπογράψουμε την σύμβαση αυτού του κομματιού που περιλαμβάνει τα πράγματα που σας είπα παραπάνω. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο τμήμα, το οποίο για τυπικούς λόγους το ελεγκτικό συνέδριο σε πρώτη φάση το έβγαλε άκυρο, έχουμε κάνει ένσταση ως ΔΕΙΑΛ. Μάλιστα επισκεφθήκαμε πριν 2-3 μέρες μαζί με τον κύριο Χριστόφα, τον Δήμαρχο, τον Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Γραφάκο, και προσπαθούμε να μπορέσουμε να αλλάξουμε αυτή την απόφαση. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε ευχάριστα νέα.